Υπουργός συνολικά. Ποια είναι η λογική? Νομίζω ότι ήδη η ειδοποίηση από μόνη της έχει κάποιες γενικές κατηγορίες, γιατί ή ξέραν ή μπορούσαν να υποθέσουν πού μπορεί να προκύψει το πρόβλημα. Επειδή ακριβώς ξέραν ότι διασταύρωση πλήρης μεταξύ των υπηρεσιών, των αρμόδιων υπουργείων και των σχετικών υπηρεσιών δεν υπήρξε. Ούτε από την αστυνομία προς το Υπουργείο Μεταφορών και αντίστοιχα στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτε από την αντίστοιχη ΔΟΗ, ούτε μεταξύ τους. Πάμε και όποιον πάρει ο χάρος δηλαδή. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Να τακτοποιήσουν οι ίδιοι πολίτες και εμείς. Εδώ όμως υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Φωτεινέ. Κάνουμε μια προσπάθεια για να ασφαλίσουμε τα αυτοκίνητά μας, γιατί είναι η ζωή μας πάνω στο αμάξι, στο αυτοκίνητο, η οικογένειά μας, και είναι και ό,τι πιο πολύτιμο βάζουμε μέσα στο αυτοκίνητο που είναι τα παιδιά μας και η οικογένειά μας, ή κάνουμε όλη αυτή την εκστρατεία και την προσπάθεια για να μαζέψουμε πρόστιμα και χρήματα? Η πρώτη αναφορά που είχατε είναι ακριβώς ο λόγος που υποτίθεται ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Θα μπορούσε πράγματι να ξεκινήσει, το είδα για να μην λέω την δικιά μου ιδέα, σε κάποιο σχόλιο συναδέλφου στο διαδίκτυο. Θα μπορούσε πράγματι να δώσει μια προσφορά, να παγώσει το πρόστιμο, χωρίς να βάλει τα πρόστιμα και να ειδοποιήσει. Όποιος είναι σε αυτή την κατηγορία, στην άλλη, και υπάρχει εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, αυτό που λέω με το προσωπικό μου θέμα. Την κλοπή εδώ και 20 χρόνια ακριβώς. Στην εφορία το έχουμε διαγράψει. Δεν μου έχουν τέτοιε κυκλοφορίες πια. Πώς προέκυψε λοιπόν ξαφνικά από τα στοιχεία της ΑΔΕ και βγαίνει? Άρα θα υπάρξει παράταση, τι λέτε εσείς, κύριε Φωτεινέ? Καλά, θα μας απαντήσει αυτό ο Υπουργός, θα πρέπει εσείς να λέτε. Ποια άλλα θέματα είναι, κύριε Φωτεινέ, αυτά τα οποία προκύπτουν προβλήματα, επιμένω να τα κωδικοποιήσουμε αυτό για να απαντήσει συνολικά ο Υπουργός. Προσπάθησα να πω λοιπόν υπάρχουν μερικές γενικές κατηγορίες. Αν το απόλυσες, αν καταστράφηκε, αν έτσι, αν αλλιώς, αν το αγόρασες μια μέρα πριν. Αυτά όμως καταλήγουν να είναι δεκάδες, μην πω και εκατοντάδες διαφορετικές περιπτώσεις. Έχω πάλι περίπτωση πελάτη μου, με μεγάλο όνομα εταιρεία που είναι στις πωλήσεις μοτοσυκλετών, οι οποίοι για λόγους που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, τέλος του 2016 είχε 180 οχήματα, τα οποία δεν μπορούσαν να τα έχει και το 2017. Πήρε παράταση για τα 100 παραπάνω δεν μπορούσε, τα 80 λοιπόν αναγκάστηκε να πάνε να βγάλει τέλη κυκλοφορία στο μαγαζί για πούλημα. Ήρθαν 80 ειδοποιήσεις επί 250, 20 χιλιάρικα. Αντίστοιχο με τον κύριο Κωνσταντινίδη και όσους άλλους θα έχουν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν, Υπουργέ, να αρχίσουμε να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα που έχουν κυρίως τεθεί. Και κυρίως Γιάννη, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε και ο Νίκος. Εάν παγώνει το πρόστιμο ή και οδηγούμεθα σε μια παράταση, πριν πάμε στα λάθη, πριν πάμε στο πώς και το γιατί, στο γιατί δεν έχουν γίνει οι διασταυρώσεις, αν παγώνει το πρόστιμο και πάμε σε μια κάποια παράταση. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον Ιρμό. Πριν τοποθετηθεί ο κύριος Υπουργός, συγγνώμη, θα ήθελα και εγώ μετά τον κύριο Υπουργό να τοποθετηθώ. Ναι. Γιατί εδώ πέρα εγώ εκπροσωπώ τον κλάδο και αυτή τη στιγμή ο κλάδος έχει τεράστιο πρόβλημα. Να ακούσουμε όμως μια πρώτη απάντηση και αμέσως μετά ο λόγος εσάς. Βεβαίως. Υπουργέ, σας ακούμε. Λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει ακριβώς. 41-41-2013. Επαναλαμβάνω, 2013. Ψηφίζει η Ελληνική Βουλή και διαφορετική κυβέρνηση από τη δική μας ότι επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ στα ανασφάλιστα οχήματα που θα προκύψουν μετά από διασταύρωση των στοιχείων της τότε Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών. Από το 2013 τα στοιχεία αυτά τα έχει δώσει το Υπουργείο Μεταφορών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρα τη δουλειά που έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Μεταφορών την είχε κάνει. Την έδωσε τα στοιχεία. Ποια αυτοκίνητα λένε δεν είναι διαγεγραμμένα, ποια αυτοκίνητα δεν υπάρχουν πια στη λίστα κυκλοφορίας. Άρα οι ευθύνες ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών κατά την άποψή σας? Δεν θα κάνω κανένα καταλογισμό. Αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ, να σας πω την πραγματικότητα όπως έχει ακριβώς. Όπως έχει ακριβώς. Δεύτερο το κρατούμενο. Το 2014 άλλαξε το σύστημα ασφάλειας των αυτοκινήτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι τότε και παλαιότερα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ξεκινούσαν αυτόματα αφού έλυγε το προηγούμενο συμβόλαιο. Δηλαδή, δεν περίμεναν να έχω πληρώσει εγώ το ασφάλιστρό μου ή ασφαλιστικές εταιρείες, εξέδιδαν το επόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτόματα και αν δεν κατέβαλα στο μέλλον τα χρήματα, κατήγγειλαν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκείνες. Το 2014, με νόμο που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση, διαφοροποιήθηκε το σύστημα αυτό και αν δεν καταβάλεις τα χρήματα, και μάλιστα είναι ένα κακότεχνο, όλος κακότεχνο κείμενο, το οποίο λέει στην αρχή του κειμένου για την καταβολή των χρημάτων και στο τέλος του κειμένου μιλάει για την ίσπραξη των χρημάτων. Ξέρετε όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα η καταβολή και η ίσπραξη των χρημάτων. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, βρέθηκε αρκετός κόσμος τώρα μπλεγμένος που έλεγε το ασφαλιστήριο τους 5 του μήνα πλήρωσε στις 6, τέλος πάντων και φάνηκε στις 7. Με το Βαλέρ. Με το Βαλέρ.
Αφήστε με, επειδή έχω βαθιά γνώση του ζητήματος και από τη δικηγορική μου εμπειρία, να σας το πω το ζήτημα ως έχει και να σας πω και τι παρεμβάσεις έχω κάνει προς τη θεραπεία. Σας ακούμε, κύριε Μαυραγάνη. Επειδή ακριβώς λοιπόν υπήρχαν αυτά τα ζητήματα και το κακότεχνο αυτό κείμενο του 2014 μίλαγε μία για καταβολή και μία για ίσπραξη, οι ασφαλιστικές εταιρείες κάναν αυτό που τους συνέφερε. Δηλαδή τι? Είπαν ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας όταν τα χρήματα έρχονται στο δικό μας λογαριασμό και την επόμενη μέρα εκδίδουμε ή την ίδια μέρα, αργά, εκδίδουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Όμως ο άνθρωπος μπορεί να έχει καταβάλει τα χρήματα 3-4 μέρες πριν, γιατί μπορεί να είναι από διαφορετική τραπεζική εταιρεία, από διαφορετικό τραπεζικό ίδρυμα και η ασφαλιστική εταιρεία να έχει μία τράπεζα, ένα λογαριασμό που τηρείται σε διαφορετική τράπεζα. Και υπάρχει ένα βαλέρ 2-3-4 εργασίμων ημερών ανάλογα με την τράπεζα. Αυτό τι σημαίνει όμως? Σημαίνει ότι στις 6 έκτου, που η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων πήρε τα στοιχεία από το σύστημα, και θα σας εξηγήσω ποιο ακριβώς σύστημα, για να πει ότι αυτό το όχημα είναι ανασφάλιστο ή εκείνο είναι ασφαλισμένο, σε αυτή την ημερομηνία της 6ης έκτου, κάποια οχήματα φαίνονταν ότι δεν είχαν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ είχαν καταβάλει τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, στο κύριο ερώτημα, τι έχει προτείνει το Υπουργείο Μεταφορών, εγγράφως μάλιστα, από την Κυριακή το απόγευμα και Δευτέρα πρωί, εχθές δηλαδή, προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών, λέμε το εξής. Ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες, που έχουν και την ευθύνη για όλο αυτό, θα πρέπει να βεβαιώσουν με ένα refresh, με μια επικαιροποίηση όλης της λίστας των ανασφάλιστων, ποια αυτοκίνητα θεωρούν ανασφάλιστα σήμερα και ποια όχι. Γιατί ενδεχόμενα αυτοκίνητα τα οποία έχουν καταβάλει χρήματα στις 5 έκτου, στις 6 έκτου κτλ. Εμφανίστηκαν κάποια στιγμή ανασφάλιστα, σήμερα όμως δεν είναι ανασφάλιστα. Πρέπει λοιπόν να βεβαιώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα χρήματα αυτά είχαν καταβληθεί σε προηγούμενο χρονικό διάστημα και απλώς και μόνο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ξεκίνησε αργότερα, επειδή εμφανίστηκαν τα χρήματα αργότερα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Πολύ σημαντικό, νομίζω είναι ότι αγγίζει. Είναι στη διακριτική ευκαιρία όμως των ασφαλιστικών εταιριών αυτό. Διότι μπορεί κάποια ασφαλιστική εταιρεία να μην θέλει να το κάνει. Να μην θέλει να το πράξει. Ή εν πάση περιπτώσει να μην λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Και αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεται? Ή θα πρέπει οι ασφαλιστικές εταιρείες να ενημερώσουν για όλα τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που εν πάση περιπτώσει είχαν στο παρελθόν? Η άποψή μου είναι ότι θα ήταν εξαιρετικά ανεπιεικές, ανελαστικό και αυστηρό από τις ασφαλιστικές εταιρείες να πούν ότι ενώ βλέπω ότι τα χρήματα μου τα έχεις καταβάλει σε ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα και απλώς μπήκαν στο λογαριασμό μου αργότερα, θα σε καταδικάσω ουσιαστικά να πω ότι το αυτοκίνητό σου ήταν ανασφάλιστο εκείνο το χρονικό διάστημα. Επειδή ακριβώς υπάρχει μια κακότεχνη διατύπωση του 2014, εγώ προτείνω αυτή η διατύπωση να είναι ξεκάθαρη πλέον. Mm-hmm. Είναι αρμοδιότητα βεβαίως του Υπουργείου. Εάν δεν γίνει, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να το κάνει αυτό, τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να απευθυνθεί στην ασφαλιστική του εταιρεία. Η οποία ασφαλιστική του εταιρεία, έτσι κι αλλιώς, είναι αυτή η οποία είναι αρμόδια να κρίνει σε πρώτο αλλά και δεύτερο επίπεδο ποιο αυτοκίνητο τελικά είναι ανασφάλιστο ή όχι. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής, επειδή άκουσα το φοροτεχνικό σας εκεί που είπε ότι εμφανίζεται στο τάξη. Ακούστε, καμία βεβαίωση δεν έχει γίνει των 250 ευρώ. Τα 250 ευρώ δεν έχουν βεβαιωθεί ποτέ. Το παράβολο εκδίδεται, έχει ταυτοποιηθεί ήδη. Δεν είναι βεβαιωμένο χρέος. Δεν είναι βεβαιωμένο χρέος. Αυτό είπα και εγώ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει στο τάξης ως οφειλή? Υπάρχει. Ως οφειλή όχι. Υπάρχει για να εκδώσει το παράβολο να το πληρώσει. Μάλιστα. Έτσι. Άλλο πράγμα και αυτό. Αν δεν εξοπλιστεί εντός 8 ημερών, διπλασιάζεται το πρόστιμο και γίνεται 500 ευρώ. Ναι. Άλλο πράγμα λοιπόν η ταμιακή βεβαίωση και άλλο πράγμα να πάει κάποιο να πάρει το παράβολό του και να το προσκομίσει στην ασφαλιστική εταιρεία, ούτως ώστε η ασφαλιστική εταιρεία στη συνέχεια να το εκδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Υπουργέ, το ένα κομμάτι είναι αυτό που είπατε. Έχω πληρώσει εγώ, δεν έχει εμφανιστεί. Την συγκεκριμένη στιγμή που πάτησαν το κουμπάκι και είπαν ποια είναι τα ανασφάλιστα, ναι, βρίσκομαι ότι εγώ ήμουν ανασφάλιστος ενώ είχα πληρώσει. Ένα στου δύο είναι τέτοιες περιπτώσεις, να σας πω. Δεν είναι λίγες τα λεπτά να πείτε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε όμως σε άλλα θέματα. Δύο. Είναι 500.000 άνθρωποι. Τι γίνεται με αυτά, κλεμμένο αυτοκίνητο? Πρέπει να αποδείξω εγώ λοιπόν ότι μεγάλο δεν είναι... Μεγάλο νούμερο, να το κρατήσουμε, 500.000 κόσμος είναι. Βεβαίως, το είπαμε, το είπαμε, το είπαμε. Πάμε τώρα. Κλεμμένα αυτοκίνητα και μηχανές, Υπουργέ. Έχουν κλαπεί πριν από πάρα πολύ καιρό και μου έρχεται ξαφνικά το ραβασάκι. Τι γίνεται? Ωραία. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Το κλεμμένο όχημα, έχουμε μία υποχρέωση όλοι να δηλώσουμε στην αστυνομική αρχή ότι εκλάπη, καταστράφηκε ή απολέστηκε. Εντάξει. Πριν από το 2004, μπορούσαμε να κάνουμε δήλωση στην αστυνομία
χωρίς να απευθυνθούμε στη συνέχεια σε εταιρεία ανακύκλωσης. Από το 2004 Μάλιστα. και μετά, οφείλαμε για να κάνουμε ουσιαστικά απόσυρση ενός κατεστραμμένου αυτοκίνητου, εφόσον ήταν κατεστραμμένο, να απευθυνθούμε σε μια εταιρεία ανακύκλωσης. Όταν μιλούσαμε απλώς για τα απολεστέ, τα ή κατεστραμμένα... Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα... Παράταση θα δοθεί. Θα υπάρξει ή παράταση ή αν παγώνει το πρόστιμο. Για κάποιες μέρες μέχρι όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αναλύσατε κι εσείς, να υπάρξει μια έτσι... Ήδη σας έχω πει για τις μισές περιπτώσεις ότι έχω προτείνει, γιατί δεν αποφασίζω εγώ όπως ξέρετε, αποφασίζει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έχω προτείνει όμως προς αυτούς το πρώτο σκέλος που βγάζει από τη μέση τουλάχιστον τους μισούς. Θα σας πω και για τα υπόλοιπα και από εκεί και πέρα θα σας πω και την συνολική πρόταση. Ποια είναι η πρόταση, κύριε Μαυραγάνη? Ποια ήταν η πρόταση? Να την επαναλάβω λοιπόν, ναι, εφόσον δεν αντελήφθη. Ναι. Λοιπόν, η πρόταση είναι ότι θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στις ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν μια επικαιροποιημένη λίστα. Mm-hmm. Στην οποία να περιλαμβάνουν τα αυτοκίνητα που σήμερα εμφανίζονται ή εν πάση περιπτώσει στις 15 έκτου που εστάλησαν οι ειδοποιήσεις, εμφανίζονται ως ασφαλισμένα. Και να βεβαιώσουν εκείνες ότι τα χρήματα είχαν καταβληθεί σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, αν είχαν καταβληθεί Μάλιστα. σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιατί αυτές είναι οι μόνες αρμόδιες να το πράξουν. Το όλο πρόβλημα, για να περάσω μετά σε αυτό το οποίο με ρώτησε ο κύριος Δάρας, δημιουργείται κατά την άποψή μου, διότι. Ενώ το Υπουργείο Μεταφορών έχει δώσει όλα τα στοιχεία από το 2013 στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχω την αίσθηση ότι έγινε περισσότερη χρήση του αρχείου που υπάρχει στο επικουρικό κεφάλαιο. Για να ξέρει ο κόσμος, το επικουρικό κεφάλαιο είναι εκείνο το νομικό πρόσωπο, το οποίο επιλαμβάνεται και πληρώνει ασφαλιστικές υποχρεώσεις όταν δεν υπάρχουν ασφαλισμένα οχήματα, όταν υπάρχουν ασφαλιστήρια. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Είμαι σίγουρος ότι το θέμα είναι τεράστιο. Θα τα ξαναπούμε. Δηλαδή, όπως κατάλαβα, την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι. Είναι πρόταση, δεν είναι απόφαση. Ο κύριος Μαυραγάνης είπε ότι έχει φύγει από εμένα. Ναι. Κύριε Μαυραγάνη, επειδή όμως εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας, μία από τις προτάσεις σας είναι να δοθεί και μία παράταση, η πρότασή σας προς το Υπουργείο Οικονομικών. Για να γίνει αυτό που για μένα λοιπόν, επειδή το θέμα είναι πολύ βαθύ ναι. και επειδή η άποψή μου είναι ότι και οι πολίτες δεν είχαν συνειδητοποιήσει, αν και έχει ανακοινωθεί εδώ και περίπου 8 μήνες, τι ακριβώς θα γινόταν. Και επειδή και ασφαλιστικές εταιρείες από την άλλη μεριά δεν έχουν πράξει αυτό το οποίο έπρεπε να έχουν πράξει, κατά την άποψή μου, θα πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε συνολικά ξανά. Και πιθανόν Μάλιστα. να δώσουμε μια παράταση. Αυτό που σας είπα πριν ήταν ουσιαστικά μια παράταση. Η επικαιροποίηση, αν δεν το καταλάβατε, το ξαναλέω. Η επικαιροποίηση της λίστας, ναι. η επικαιροποίηση της λίστας τι κάνει, μεταθέτει ουσιαστικά το χρόνο στον οποίο κρίνεται αν ένα αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο, πιο μετά. Χρόνος. Πρέπει λοιπόν να δοθεί χρόνος, να δείτε και εσείς τα προβλήματα, να μαζευτούν. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα, τα οποία αγγίζουν τηλεθεατές σας. Παραδείγματος χάρη ένα όχημα το οποίο, εκτός από κατεστραμμένο και απολεσθέν, που η αστυνομία ναι, ναι. θα πρέπει να επικαιροποιήσει και εμείς θα περάσουμε μια διάταξη, ούτως ώστε με απλή δήλωση ένα κατεστραμμένο όχημα να δηλώνεται πλέον με απλή δήλωση στο Υπουργείο Μεταφορών και να διαγράφεται. Υπάρχουν και τα προβλήματα αποχειρίες, δηλαδή Μάλιστα. από κάποιους που έχουν αποβιώσει. Και για ένα χρονικό διάστημα δεν μπορούν να πάρουν. Πολύ σύντομα τι γίνεται με αυτό, για να κλείσουμε με αυτό, Υπουργέ. Γιατί η πρότασή μου είναι να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους περιθώριο 6 μηνών από την αποβίωση. Και αν μέσα στους 6 μήνες αυτούς δεν ασφαλίσουν το όχημα, τότε να προκύπτει το πρόστιμο. Μάλιστα. Λοιπόν, να Υπουργέ, σας ευχαριστήσουμε σας πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να το δούμε ξανά, λέει ο κύριος Μαυραγάνης, ο κύριος Υπουργός. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κωνσταντινίδη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Φωτεινό. Μια τελευταία κουβέντα. Δύο λεπτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τουλάχιστον μισό λεπτό δώστε. Έχετε στην κυριολεξία. 30 δευτερόλεπτα. Έχετε στην κυριολεξία 30 δευτερόλεπτα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενα του κυρίου Υπουργού, εδώ υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών. Και εφόσον υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία και δεν είχαν μεταξύ τους τα βρει, δεν τα είχαν βρει για να μπορεί το μέτρο αυτό να βγει στο... και να εφαρμοστεί σωστά, δεν έπρεπε να το είχαν βγάλει. Άρα να συνονοηθούν τα δύο υπουργεία για να βγει σωστά το μέτρο προς τα έξω. Ευχαριστούμε πολύ. Οι έμποροι αυτοκινήτων πρέπει να εξαιρεθούν από το μέτρο και ζητάω να έρθω στο στούντιο. Είναι το ίδιο το θέμα. Να τα πούμε, να έχουμε τον χρόνο να τα πούμε από κοντά. Βεβαίως, κύριε Κωνσταντινίδη. Ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Φωτεινό, παρακαλώ. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, στην εποχή της πληροφορίας σήμερα πια, να αναζητούμε πάλι καρτέλες και να τρέχει ο πολίτης από υπηρεσία σε υπηρεσία. Ευχαριστούμε θερμά. Θα έπρεπε να λυθούν για την παρουσία σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σύντομο διάλειμμα, no comments.
Γνωρίζετε πως ένα αεροσκάφος και το αυτοκίνητό σας μοιράζονται την ίδια τεχνολογία. Την τεχνολογία φίλτρων καυσίμων των αεροσκαφών που πρώτη εφάρμοσε η ΕΚΟ στο Diesel Avio Double Filter.